ιδιαίτερα σημαντική στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής της πατρίδας μας, τη μαύρη περίοδο 1941-44, υπήρξε η δράση της ΕΠΟΝ, της ενιαίας πανελλαδικής οργάνωσης νέων, στην οποία παρά τη σκληρή μπότα των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων κατακτητών και κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη τους, είχαν ενταχθεί εκατοντάδες χιλιάδες νέοι παλεύοντας για τη λευτεριά. Η θρηλυκή ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη και πιο μαζική οργάνωση νεολαίας που δημιουργήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, με πάνω από 600.000 οργανωμένους νέους και νέες, αποτέλεσε πρότυπο αγώνα και διαπαιδαγώγησης και μάλιστα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, τότε που όλα τάσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Η ίδρυσή της έγινε πριν από 81 χρόνια, στις 23 Φλεβάρι του 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσης Πλακεντίας 3, στους Αμπελόκηπους στην Αθήνα. Η συνεισφορά της ΕΠΟΝ στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς ήταν μοναδική. Η ΕΠΟΝ είχε πετύχει σε μεγάλο βαθμό να δώσει τη σωστή αγωνιστική διέξοδο στις ανάγκες που είχαν οι νέοι. Οι αγώνες της αποτέλεσαν και αποτελούν και θα αποτελούν μια τεράστια παρακαταθήκη για τη νεολαία. Το έργο που άφησε πίσω της η μαζικότερη οργάνωση νεολαίας που γνώρισε η Ελλάδα είναι χαραγμένο ακόμη και σήμερα στο νεολαϊστικό κίνημα που αγωνίζεται για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η ΕΠΟΝ δεν προέκυψε από το πουθενά. Ήταν ο όριμος καρπός αγώνων και θυσιών. Βασικός φορέας και αιμοδότης της ΕΠΟΝ ήταν η Θρηλυκή Οργάνωση Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδας, η ΟΚΝΕ. Η ΟΚΝΕ, ως Κομμουνιστική Οργάνωση Νεολαίας πλάι στο ΚΚΕ και μέλος της Κομμουνιστικής Διεθνούς Νέων, ανέπτυξε διεθνιστική δράση για τη στήριξη της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, κατήγγειλε τον επικείμενο Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και γαλούχησε πλήθος κομμουνιστών, μεταξύ των οποίων τους Χρήστο Μαλτέζο, Ηλέκτρα Αποστόλου, Νίκο Ζαχαριάδη, Σίμω Κερασίδη και άλλους. Μετά την επιβολή της τριπλής φασιστικής κατοχής μπήκε στην πρωτοπορία της αντιστασιακής δράσης. Στις 5 Φλεβάρι του 1942, με πρωτοβουλία της ΟΚΝΕ και των άλλων οργανώσεων, ιδρύθηκε το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ Νέων και περίπου ένα χρόνο αργότερα, με πρωτοβουλία των δύο, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη εκείνη που κατέληξε στην απόφαση της ίδρυσης της ΕΠΟΝ. Την ίδια μέρα, στο ιδρυτικό κείμενο της ΕΠΟΝ, αναφέρονται οι βασικοί σκοποί που πρέπει να περιέχονται στο καταστατικό της ΕΠΟΝ. Αυτοί είναι: πρώτον, η εθνική απελευθέρωση. Δεύτερον, η εξόντωση του φασισμού και η αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας. Τρίτον, η καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η επίτευξη αδελφικής συνεργασίας όλων των λαών και νεολαίων, ειδικά της Βαλκανικής. Και τέταρτον, η υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Η πανελλαδική σύσκεψη αποφασίζει την προσχώρηση της ΕΠΟΝ στο ΕΑΜ σαν εκπρόσωπο της νέας γενιάς, με συμμετοχή εκπροσώπου της στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ. Η ιδρυτική συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ Μακεδονίας Θράκης πραγματοποιήθηκε στις αρχές του Απρίλη του 1943 σε ένα σπίτι στο Καλαμπουρνάκι, με οργανωτή το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Βαγγέλη Βασβανά, κατοπινό γραμματέα της οργάνωσης Θεσσαλονίκης, και δεύτερο γραμματέα, το φοιτητή του Πολυτεχνείου Λευτέρη Ελευθερίου, που είχε σταλεί από την πρωτεύουσα και ο οποίος ανέλαβε υπεύθυνος και της εφημερίδας της ΕΠΟ Μακεδονίας, Λεύτερα Νιάτα. Ένα από τα πιο δυναμικά κομμάτια της οργάνωσης υπήρξε η ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που πρωτοστάτησε στους αγώνες για την απελευθέρωση της χώρας. Σε συνολικό αριθμό 2.500 φοιτητών που είχε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή, πάνω από 400 επονίτες φοιτητές πήραν το όπλο στην κατοχή και πολέμησαν τους φασίστες κατακτητές στις τάξεις του ηρωικού ελληνικού λαϊκού απελευθερωτικού στρατού του Ελλάς. Μόλις περίπου ένα μήνα από την ίδρυσή της και έχοντας δώσει κιόλας δύο ένοπλες μάχες στο πλευρό του Ελλάς, στις 30 Μάρτιου του 1943 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του θρηλυκού περιοδικού «Νέα Γενιά», που αποτέλεσε και το όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, η κυκλοφορία του οποίου μάλιστα έφτασε το Φλεβάρι του 1946 στα 45.000 φύλλα. Οι νέοι κομμουνιστές πρωτοστάτησαν στη δράση της ΕΠΟΝ, η οποία αναδείχθηκε σε μαζική αντιστασιακή οργάνωση της νεολαίας της Ελλάδας με 600.000 μέλη κατά την απελευθέρωση. Πάνω από 32.000 επονίτες και επονίτησες πολέμησαν στις γραμμές του Ελλάς,
πολλοί από τους οποίους θυσιάζοντας και τη ζωή τους. Υπό την καθοδήγηση της ΕΠΟΝ αναπτύχθηκαν και οι ομάδες των αετόπλων, δηλαδή μικρές βοηθητικές ομάδες αποτελούμενες από παιδιά ηλικίας των τάξεων του Δημοτικού ως και 15 ετών. Αποστολή τους ήταν μεταξύ άλλων η συγκέντρωση διάφορων ειδών για τους αντάρτες, η συγκέντρωση πληροφοριών, η μεταφορά τραυματιών, η διενέργεια μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας σαμποτάζ. Ένα τέτοιο πραγματοποίησαν στην Καλαμάτα μία μέρα πριν από την αποχώρηση των Γερμανών, όταν μαζί με επονίτες εξουδετέρωσαν τις νάρκες που θα κατέστρεφαν το λιμάνι της πόλης. Η αμική αντίσταση προσέλκυσε χιλιάδες γυναίκες στον αγώνα και ιδιαίτερα η ΕΠΟΝ συγκέντρωσε χιλιάδες κοπέλες στις γραμμές της, δημιουργώντας ένα πρώτο μεγάλο κύμα χειραφέτησης. Πολύ περισσότερο διαπαιδαγώγησε μια νέα γενιά, αυτή των αλίγιστων γυναικών της ταξικής πάλης, που ξεκινώντας από το χωνί και την προκήρυξη, έφτασαν να πολεμούν με το ντουφέκι στο χέρι και να εξευτελίζουν τους βασανιστές τους στην εξορία. Μέλη της ΕΠΟΝ έγιναν οι οκνήτησες όπως και η μαρτυρική Ηλέκτρα Αποστόλου. Μέσα στη φωτιά της μάχης, η ΕΠΟΝ επιτέλεσε ένα δύσκολο έργο εκπολιτιστικής δραστηριότητας, με σχολεία και σχολές, με θέατρα και διασκέδαση, με την διάδοση του αθλητισμού των αθλητικών ιδεών σε συνδυασμό με τη μάχη κατά των ναρκωτικών. Μάλιστα για αυτό το λόγο εκδόθηκε η ειδική μπροσούρα της εποχής όπου ανέφερε «Όχι χασίς αλλά εκπολιτισμό στην νεολαία. Η ζωή των νέων δεν βρίσκεται στους ντεκέδες όπου παραμονεύει ο πιο φρικτός θάνατος, αλλά στον αθλητισμό που θα τους χαρίσει σιδερένια κορμιά, στις λέσκες και τις βιβλιοθήκες που θα τους μορφώσουν, στις εκδρομές που θα τους φέρουν κοντά στην όμορφη και χαρούμενη ελληνική φύση, στις πολιτισμένες συντροφιές και στις γιορτές που θα τους γεμίσουν αισιοδοξία, στις χοροδίες, στις φιλολογικές και καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις που θα τους χαρίσουν ψυχική υγεία, δύναμη και αγνή χαρά. Μονάχα έτσι θα χτυπήσουμε τη ρίζα της διαφθοράς. Μονάχα έτσι θα φτιάξουμε Ελληνόπουλα άξια της πατρίδας μας, με γερές ψυχές και γερά κορμιά, γεμάτα δημιουργική δραστηριότητα, καμάρι των γονιών τους και ελπίδα του έθνους μας. Το 1943, η ΕΠΟΝ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια καλά οργανωμένη δημόσια αντιστασιακή εκδήλωση. Οργανώνεται για τις 24 του Μάρτη του 1943 ομιλία στο πειραματικό σχολείο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, η οποία διαλαλεί στα ελληνικά βουνά «Ζωντάνεψε η κλεφτουριά». Αυτή εξελίσσεται σε διαδήλωση την οποία καταστέλουν βία οι Γερμανοί, τραυματίζοντας με πυροβόλα τους φοιτητές που διαδήλωναν από τις κεντρικές συνοικίες μέχρι την Άνω Πόλη. Αυτό δεν τρομάζει τους φοιτητές που την επόμενη μέρα προετοιμάζονται για μια μεγαλειώδη διαδήλωση. Έτσι, την 25η Μαρτίου, μετά από την προσυγκέντρωση στην Αχυροποίητο, συγκεντρώνονται μπροστά στην Αγία Σοφιά και ένα ανθρώπινο ποτάμι ξεχύνεται από την εκκλησία στους δρόμους της πόλης. Οι Θεσσαλονικείς που τους έβλεπαν έκλαιγαν, χειροκροτούσαν και οι πιο τολμηροί τους έρεναν με λουλούδια. Μόλις φτάνουν στο άγαλμα του Ναυάρχου Βότσι υπό την απειλή της γερμανικής στρατιωτικής αστυνομίας και ενός τάγκς που περιπολούσε, τραγουδούν τον εθνικό ύμνο και δαφνοστεφανώνουν το άγαλμα. Ανεβαίνουν ξανά προς το Πανεπιστήμιο για να δαφνοστεφανώσουν και το άγαλμα του Καρατάσιο απέναντι από την παλιά φιλοσοφική, καθοδόν περνούν κάτω από το σπίτι του καθηγητή Θεοδωρίδη που τους πετάει συγκινημένο στην ελληνική σημαία. Λίγο μετά το συντριβάνει Γερμανοί μοτοσυκλετιστές, όπως και στρατιώτες του κοντινού στρατόνα, συλλαμβάνουν μερικούς φοιτητές και διαλύουν τη συγκέντρωση. Οι φοιτητές και οι μαθητές δεν πτωούνται και απαιτούν την άμεση απελευθέρωσή τους. Μπροστά στη μαζικότητα της διαδήλωσης, οι Γερμανοί υποχωρούν. Το Δεκέμβρη του 1944 τα μέλη της ΕΠΟΝ πρωτοστάτησαν στην ταξική σύγκρουση στην Αθήνα. Στις ένοπλες μάχες ξεχώρισε ο λόχος της σπουδάζουσας με το όνομα Μπάιρον. Ο λόχος έδωσε εμβληματικές μάχες στο Πολυτεχνείο, στην οδό Διδότου και αλλού, ενάντια στους Βρετανούς και τους συνεργάτες τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη μεταπελευθερωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 1945, μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας και με τρομοκρατία, παρά την αντίδραση του τότε Πρίτανη και του καθηγητή γυμναστικής Κονταξόπουλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρέλασε μπροστά στις τότε αρχές τον στρατηγό Αβραμίδη και τον γενικό διοικητή Μακεδονίας Γεώργιο Μόδη, με επικεφαλής
310 φοιτητές αξιωματικούς και αντάρτες του Ελλάς με τη σημαία του Πανεπιστημίου και ακολούθησαν οι φοιτητές κατά σχολή τραγουδώντας «Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα, σαν σε χορό βαδίζουν πάντα μπρος». Στις 10 του Νοέμβρη του 1945 η ΕΠΟΝ συμμετείχε στο Λονδίνο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Νεολαίας και έτσι έγινε από τις ιδρυτικές οργανώσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαίων, της οποίας μέλος είναι και σήμερα η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Λίγους μήνες αργότερα, Γενάρης 1946, στο Θέατρο Απόλλων πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο της ΕΠΟΝ σε συνθήκες τρομοκρατίας του αστικού κράτους και των μηχανισμών του. Πολλοί ήταν οι αντιπρόσωποι που έφτασαν στο συνέδριο περνώντας από ένοπλες ενέδρες και μπλόκα της χωροφυλακής. Η νέα φάση της ταξικής πάλης που οδήγησε το λαό και το κομμουνιστικό κίνημα ξανά στα όπλα ενέτεινε τις επιθέσεις του αστικού κράτους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι μαζικές οργανώσεις, τις οποίες πρωτοστατούσαν οι κομμουνιστές, βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο. Ήταν 20 Φλεβάρι 1947, όταν το Πρωτοδικείο Αθηνών, με το νόμο 509 του 1947, έθεσε την ΕΠΟΝ εκτός νόμου και αποφάσισε τη διάλυσή της. Μεγάλο τμήμα των μελών και στελεχών της συμμετείχαν στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Δοκιμάστηκαν κατά χιλιάδες τις φυλακές, τις εξορίες και τα εκτελεστικά αποσπάσματα του αστικού κράτους. Αυτοί που πριν με το όπλο και το τραγούδι ελευθέρωναν τη χώρα και της έδιναν νέα πνοή, χτίζοντας σχολεία, στείνοντας θέατρα, έγιναν θύματα του αστικού κράτους που μισεί τον αγωνιζόμενο λαό και δεν τους συγχώρεσε ότι σήκωσε ανάστημα και αφισβήτησε την ύπαρξή του. Οι θυσίες τους, 80 χρόνια μετά, ποτίζουν τις ρίζες της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, που μελετώντας αυτή την πλούσια ιστορία, μπορεί να στέκεται δυνατή δίπλα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να διεξάγει τον αγώνα για όλα αυτά που περιγράφει ο στίχος του τίτλου μας, για να γίνει χιλιόμορφη ζωή.